και εμείς από τη σειρά μας, ως Ποιητικός Σύλλογος Μεταμοιολόγων, να χαιρετήσουμε τη σημερινή κινητοποίηση των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ. Χαιρετίζουμε το μεγαλειώδη αγώνα που δίνεται, έναν αγώνα που προφανώς δεν έχει ξεκινήσει τώρα, αλλά έχει μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, την τόλμη και την αντοχή από τους εργάτες στη ΛΑΡΚΟ και τη στήριξη από όλη την τοπική κοινωνία, τους αγρότες που έχουν εκφράσει την εναντίωσή τους στο μαρασμό της τοπικής κοινωνίας, των εργαζομένων και των οικογενειών. Αυτός ο δίκαιος αγώνας που δίνεται, εμάς μας δίνει τεράστια δύναμη, είναι πραγματικά τεράστια η δύναμη που μας δίνει και το Ποιητικό μας Σύλλογο για να συνεχίσουμε. Γνωρίζουμε ότι αυτό το έγκλημα δεν ξεκίνησε τώρα, ούτε έχει μοναδικό υπεύθυνο την τωρινή κυβέρνηση, αλλά αντίθετα όλες τις κυβερνήσεις οι οποίες έφτασαν τη ΛΑΡΚΟ στο σημείο το οποίο βρίσκεται σήμερα. Οι πετσοκομμένοι μισθοί, οι ολιγόμενες συμβάσεις με συνεχείς ανανεώσεις με όλο και χειρότερους όρους, το ημικαθεστώς λειτουργίας, τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας με ευθύνη της διεύθυνσης, βάζοντάς σας σε καθημερινό κίνδυνο. Αυτή είναι η καθημερινότητά σας εδώ και τόσα χρόνια και με τις συμβάσεις αλλήλων της 31 του Μαρτίου ξέρουμε πολύ καλά τι ακολουθεί. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σε πετάνε με τη βία έξω από το σπίτι σου, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να σε αναγκάζουν να βγεις στην αγορά εργασίας την επαύριο. Ξέρουμε τι θα βρείτε κι εσείς να αντιμετωπίσετε την επόμενη μέρα. Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων είναι ξεκάθαρη και δεν βλέπει μπροστά τις εξαιρέσεις. Είναι η αντιλαϊκή αυτή πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είναι οι επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν σε αυτή τη διαχρονική απαξίωση, που οδηγούν στην απαξίωση των κτηριακών δομών, που οδηγούν με ευθύγραμμο τρόπο στην υπερχρέωση ώστε να ξεπουλήσουν μετά φθηνά σε έναν ιδεώτη ανεφόρων και ελέγχου των μέτρων που θα λάβει αυτός μετά. Το ΑΤΑ ξαναπροσλάβει ξανά τους εργαζομένους και σε τι συνθήκη θα σας βάλει να δουλεύετε. Γιατί όπως φάνηκε και με το κρατικό έγκλημα στα Τέμπη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και όσο και αν προσπαθούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους με δίθεν ψεύτικες δηλώσεις και περιαφήνουν λάθους, περιανθρωπίνουν λάθους, ξέρουμε τι συμβαίνει στην πράξη. Χθες έφταιγε ο Σταθμάρχης για τις 57 ζωές που χάθηκαν, για τις 57 συναδέλφους μας, αλλά ξέρουμε ότι την επόμενη μέρα εμείς θα είμαστε αυτοί που θα το βιώσουμε σαν μηχανικοί για τα ελλειπή μέτρα προστασία τους, για την υποχρηματοδότηση, για τις υπερορίες οι οποίες θα μας βάζουν να εργαζόμαστε ώστε να βγει δουλειά. Έτσι απάνταγαν και στους χαμένους εργάτες στη ΛΑΡΚΟ και τις οικογένειές τους τα τελευταία χρόνια, έτσι απάντησαν και στην Κόσκο, έτσι απαντούν διαρκώς. Γιατί πάνω απ' όλα μπαίνει η προστασία και η αύξηση των κερδών τους. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η πολιτική δεν παίρνει διορθώσεις, αλλά απαιτεί αντίσταση και σύγκρουση με αυτή την κυβέρνηση και με κάθε επίδοξο αστικό διαχειριστή που τάζει λαγούς με πετραχίλια και ξεζουμίζει τους εργαζομένους, τις λαϊκές οικογένειες, την αγροτιά και την νεολαία. Μέσα από το συλλογικό αυτό αγώνα που δίνουμε, μέσα από την οργάνωσή μας στους φοιτητικούς συλλόγους, στα σωματεία και συνδικάτα, ο κοινός αυτός αγώνας που δίνουμε φοιτητές και εργαζόμενοι και όλος ο λαός μπορεί επιτέλους να βάλει φρένο σε όλα αυτά, μπορεί επιτέλους να σε αγωνιστεί, να δώσει έναν διαρκή αγώνα για την βελτίωση του ποιοτικού επίπεδου, για την ενίσχυση του λαϊκού εισοδήματος, για να ανοίξει τον δρόμο για μια καλύτερη προοπτική για το λαό, για τους εργαζομένους και την νεολαία. Ο αγώνας που δίνουμε και εμείς από μεριάς μας τρεις μήνες τώρα για να μην ανοίξει ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι κοινός αγώνας με το δικό σας, γιατί έχει κοινή βάση την ίδια πολιτική που γεννά, την πολιτική που γεννά που κάνει την αδικία νόμο, την πολιτική αυτή που βλέπει το συμφέρον των λίγων και όχι το συμφέρον των πολλών. Γι' αυτόν τον αγώνα, ο αγώνας για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλους χωρίς κόφτες, ο αγώνας για τα πτυχία μας να είναι ισχυρά και να έχουν αξία και να μας βρουν δουλειά στο αύριο, είναι αγώνας και υπόθεση όλου του λαού. Όπως εσείς στηρίζετε τον αγώνα μας τόσο καιρό, έτσι και εμείς στηρίζουμε τώρα τον αγώνα μας, τον αγώνα σας με όλες μας τις δυνάμεις. Στη μεγαλειώδη απεργία 28 Δευτέρου, ο Βικάνο ξεκάθαρα σε κάθε τόνο ότι δεν θα επιτρέψουμε να βάζουν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Έτσι θα συνεχίσουμε και τώρα με αμύωτους ρυθμούς. Με εκδηλώσεις πλατιάς ενημέρωσης των συναδέλφων μας στις σχολές για να γνωρίσουν ποια είναι η κατάσταση, να γνωρίσουν ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός και όχι εύκολος στόχος που αποτελεί βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων του κεφαλαίου. Με στήριξη και συμμετοχή στις κινητοποιήσεις που θα διοργανώσουν τα σωματεία, με στήριξη και συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση 17 Απρίλη και την Πρωτομαγιά, για να ηχήσουν ακόμα πιο δυνατά τα δίκαια αιτήματά σας, τα δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων και όλου του λαού. Για να παλέψουμε και να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που γεννά τον πόλεμο, τη φτώχεια, την ακρίβεια,
τον εργασιακό μεσαίωνα της ιδιωτικοποίησης που θέλει να φέρει ιδιωτικά πανεπιστήμια και να κάνει τα πτυχία μας κουρελόχαρτα. Και για να κλείνουμε σιγά σιγά, είναι καθαρό για μας αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν δύο δρόμοι τους οποίους μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ένας δρόμος είναι ο δρόμος της υποταγής, της αποδοχής της ΣΥΤΑΣ, ο δρόμος που βάζει καθαρά, έμεσα ή άμεσα, πλάτη στην κυβέρνηση και την εργοδοσία με τα αμυντικά αιτήματα και τον λάθος του ανατολισμό. Ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της ρήξης και της αταλάντευτης υποστήριξης των συμφερόντων των εργαζομένων και των συμφερόντων της μάζας. Ο δρόμος που έχει στραμμένο το βλέμμα του στην ουσία, που έχει στόχο να εκφράσει την πλατιά πλειοψηφία και να βάλει μπροστά και μικροπολιτικά συμφέροντα. Αυτό το δρόμο ακολουθούν και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και τα σωματεία. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε στο πλευρό τους μέχρι τη νίκη. Ευχαριστούμε πολύ.